για την εξέλιξη των μελετών στην πεσμένη γέφυρα στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Μπορεί ότι έλα μωρέ τώρα τι να την κάνουμε τη γέφυρα, ας κάνουμε ένα τυχείο μπροστά, να τον μπαζώσουμε και να διαπλατείνουμε το δρόμο. Δεν είναι όμως έτσι, διότι το τυχείο αυτό που θα γίνει της διαπλάτησης πρέπει να μελετηθεί πάλι. Ναι. Δηλαδή πάλι πρέπει να δούνε σε τι έδαφος αυτό το πράγμα θα γίνει. Πρέπει να μελετηθεί επίσης ότι αν γίνει ένα έργο, ένα τυχείο σε εκείνο το σημείο ενδεχόμενα να αλλάξει τον κυματισμό και ο κυματισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόλπου που υπάρχει εκεί, άρα δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Ούτε επειδή έχω ακούσει και το επιχείρημα και νομίζω ότι το έχω ξαναπεί και σε εσάς, ότι ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ρε δήμαρχε εδώ στην Κίνα σε δύο εβδομάδες κάνε, σε μια εβδομάδα κάνε ένα νοσοκομείο. Εμείς δεν είμαστε Κίνα. Εδώ δυστυχώς είμαστε Ελλάδα που υπάρχουν και διαδικασίες. Ο κύριος Μουριάδης αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το συντριβάνι δεν θα μπαζωθεί, αλλά θα επαναλειτουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το συντριβάνι δεν θα μπαζωθεί. Τώρα, μπαζώθηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι, ίσα-ίσα για να σπάσει τον μεγάλο όγκο του συντριβάνιου. Εκεί που είναι το μεγάλο δέντρο, αυτό η στρογγυλή κερκίδα δηλαδή έπεφτε όλη, αλλά επειδή όμως αν την γκρεμίζαμε θα έπεφτε και το δέντρο και δεν θέλαμε, δημιουργήθηκε η μισή. Γκρεμίσαμε τη μισή και δημιουργήσαμε ένα άλλο σχέδιο. Τέλος πάντων, κάναμε λοιπόν τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχει πει τον γκαζόν, μπαίνουν λουλούδια. Θα ευελπιστώ μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι έτοιμο και το συντριβάνι για να μπορεί να λειτουργεί και, να έχει μία, και θα γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις από την κάτω πλευρά όπου έχουν σηκωθεί από τις ρίζες των δέντρων, έχουν σηκωθεί τα πλακάκια και θα επισκευαστούν. Όμως έχουμε εντάξει τώρα, θα έρθει εντός των ημερών από το Πράσινο Ταμείο, θα γίνει ο διαγωνισμός για την ανάπλαση πλέον, για μια σοβαρή ανάπλαση της πλατείας, όχι όμως μόνο της πλατείας, μια πλατεία η οποία θα συνδέεται με όλα, δηλαδή με τον Άγιο Νικόλαο, με τους πεζόδρομους, με τα γύρω-γύρω κτίρια, τα οποία και αυτά έχουν ενδιαφέρον και φυσικά η μελέτη θα κρατήσει και πολλά, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε πολλά από τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, γιατί εντάξει δεν θα είμαστε ράβε ξύλωνε, αλλά όπου όμως χρειάζεται θα γίνουν παρεμβάσεις.